ο Δήμος Τρίπολης έχει τη χαρά να έχει μαζί του τον πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, τον κύριο Ιωσήφ Ιωσήφ, ο οποίος συμμετέχει και αυτός στην εορταστικό κλίμα της Τρυπολιτσάς και σήμερα παρακολούθησε και την συναυλία με το χοροδίο του Παραλιμνίου της Κύπρου. Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά! Έχετε έρθει κι εσείς για να δώσετε το παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις της Τρίπολης. Βεβαίως, είμαστε εδώ διόντως και καθηκόντως για να συμμετάσχουμε στους εορτασμούς. Νομίζω η άνοδο της Τρυπολιτσάς ήταν ένα ιστορικό γεγονός αναφοράς θα έλεγα, γιατί είχε τεράστια σημασία και για το τι επακολούθησε. Βέβαια, οι γιορταρμοί έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και για μας, για την Κύπρο, γιατί εμείς είμαστε ακόμα ένα κομμάτι του ελληνισμού που αγωνιζόμαστε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που φέτος είναι εδώ και ο Δήμος Παραλιμνίου με μια δυνατή αντιπροσωπεία και συμμετέχει σε εκδηλώσεις. Και η χοροδία του Παραλιμνίου είναι εδώ με μια έξοχη παρουσία και χαίρομαστε γιατί μέσα από αυτή τη σύμπραξη της Τρίπολης, του Παραλιμνίου, της Κύπρου, της Ελλάδας παίρνουμε δύναμη. Γιατί χρειάζεται να διατηρήσουμε το πνεύμα το αγωνιστικό. Και αυτή η γιορταρμία, αυτές οι εκδηλώσεις ακριβώς μας βοηθάνε να διατηρήσουμε το αγωνιστικό το πνεύμα. Και βέβαια φέρνουν τις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου πιο κοντά. Βέβαια, είμαστε δύο κράτη πραγματικά αδελφικούς δεσμούς. Ιστορία κοινή, αγώνες κοινοί, στόχοι κοινοί. Και είναι καλό μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις να γίνεται αυτό το αναβάθμισμα των αδελφικών δεσμών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.